Γεροντευλογείτε. Ο Κύριος. Την ερχόμενη Κυριακή η Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καταρχήν πείτε μας σας παρακαλώ, ο Σταυρός ως σύμβολο της νίκης τι πετυχαίνει πραγματικά? Είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως όπως λέγεται από τους πατέρες και μας εισάγει σιγά σιγά σε αυτή την παγκόσμια ύψη του Τιμίου Σταυρού, την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος είναι το σημείο του Χριστού στον κόσμο, είναι αυτό που μας χάρισε ο Χριστός μας ως όπλων κρατεών και αίτητων κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων. Παρακαλώ, μιλήστε μας για την Ευαγγελική Περικοπή. Η Κυριακή της πρώτης υψώσεως αναγνώστηκε το Ευαγγέλιο που είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, στίχη 13 έως και 17. Λέγει λοιπόν ο Κύριος το Ευαγγέλιο αυτό: «Κανένας δεν έχει ανεβεί στον ουρανό, παρά μόνο αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός εν το ουρανό». Όταν λέει ουρανό ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν εννοεί βέβαια αυτό που εμείς νομίζουμε ουρανό, χτιστόν ουρανό, αλλά εννοεί τον χώρο που δεν υπάρχει και χώρος, αλλά το λέμε εμείς καταχραστικά, του Θεού, εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Κανένας δεν ανέβηκε ποτέ εκεί, παρά μόνο ο Χριστός μας, ο οποίος κατέβηκε από εκεί, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εν το ουρανό. Άνω στην θρόνο και κάτω στην τάφο, λέμε εμείς στην Εκκλησία στο Τροπάριο. Ο Κύριος την ίδια ώρα που ήταν στη γη ήταν και στον ουρανό. Δεν απουσίασε από την θέση που είχε στον ουρανό, αλλά βρισκόταν ταυτοχρόνως πανταχού παρών και επί της γης και εν το ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εις την έρημο, όπως εκεί που εγόγγισαν οι Εβραίοι κατά του Θεού και πολλά φίδια ήρθαν εναντίον τους και τους τσιμπούσαν και πέθαναν οι Εβραίοι κατά εκατοντάδες, και ο Μωυσής προφήτευσε ότι όποιος δει τον όφη, του είπε ο Θεός να κάνει ένα χάλκινο φίδι το οποίο να βάλει πάνω σε ένα ξύλο, και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό το χάλκινο θεραπεύεται. Ήταν το ξύλο κάθετο και το φίδι οριζόντιο. Ήταν ο τύπος και προτύπωσης του Τιμίου Σταυρού. Έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Είναι και αυτό μια πρόρηση του Κυρίου μας για το σταυρικό θάνατο τον οποίο θα είχε ο ίδιος. Ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Είναι αυτή η βεβαίωση του Κυρίου ότι πάσο πιστεύω σε Αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να είναι μαζί του ενωμένος, δεν χάνεται, αλλά έχει αιώνια ζωή. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο, επαναλαμβάνει ο Κύριος σε αυτόν τον στίχο. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Χριστού. Η κίνηση της ενανθρωπίσεως του Χριστού μας και της παρουσίας του ανάμεσά μας ήταν η μεγίστη πράξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, για να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος. Ποιο είναι το νόημα αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής? Νομίζω ότι το νόημα δεν είναι πολλά, αλλά το κυριότερο είναι αυτό το οποίο συνεχώς το Ευαγγέλιο μας διδάσκει. Αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τον άνθρωπο, ώστε εδώ και τον Υιό του τον μονογενή για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό είναι το απερίγραπτο μυστήριο της μεγάλης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Και όταν λέμε ο Θεός αγαπά, ο Θεός αγαπά τέλεια. Δεν αγαπά όπως αγαπούμε εμείς, ανθρώπινα, που έχει μέτρον η αγάπη μας και έχει όρια και έχει δεδομένα ανθρώπινα, αλλά θεοπρεπώς, δηλαδή τέλεια, απερίγραπτα, ασύλληπτα στον νου του ανθρώπου. Το σημερινό κείμενο του Ευαγγελίου είναι συνέχεια, είναι το δεύτερο μέρος
τη συνομιλία του Χριστού με τον Νικόδημο, έναν Ιουδαίο άρχοντα, ο οποίος ήρθε μια νύχτα κρυφά από τους ομοθρήσκους του να καταθέσει την προσωπική του ομολογία προς το σταλμένο του Θεού διδάσκαλο. Ο Χριστός δέχεται την κρυφή ομολογία του Νικοδήμου, βρίσκει ειλικρινές προθέσεις του και τον αποκαλύπτει και το αποκαλύπτει μερικές βασικές πτυχές της διδασκαλίας του. Γιατί η Εκκλησία επιλέγει μόνο αυτές τις λίγες γραμμές και δεν το συνδέει με την προηγούμενη κουβέντα του? Διότι κάθε λόγος του Ευαγγελίου έχει απόλυτη έννοια και απόλυτο βάθος και μήκος και πλάτος και ύψος κτλ. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένο με τα επόμενα και τα προηγούμενα. Αλλά εδώ σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας δίδει το νόημα της θυσίας του Χριστού μας. Ότι τελικά κάθε ένας ο οποίος κοιτάζει στο σταυρωμένο Χριστό όπως προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη σώζεται. Και ότι ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιό του μονογενή για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι ένα απερίγραπτο μυστήριο. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να επιχειρήσει, να εκφράσει, είναι ανέκφραστο. Είπατε, Γέροντα, ότι ο Χριστός μιλάει στον Νικόδημο και συνδέει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με το Σταυρό του Χριστού. Λέει και κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Τι ήθελε να υποδείξει με αυτό? Τη θεότητά του, ότι αυτός που ήταν παρόν εκεί είναι ο Θεός αληθινός, ο οποίος είναι, βρίσκεται στον ουρανό και ταυτόχρονα ήταν και μπροστά στον Νικόδημο και μπροστά σε όλον τον κόσμο. Ότι δεν απουσίασε ο Θεός, όπως λέμε, όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απεί, είναι απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Αυτό όλο το μυστήριο ήταν συγκατάβαση θεϊκή, δεν ήταν μετάβαση τοπική. Ο Χριστός μας, ως Θεός αληθινός και ομοούσιος με τον Πατέρα Του, ήταν παρόν στον ουρανό και ταυτοχρόνως και στη γη. Γέροντα, μπορούσαν τότε να το καταλάβουν αυτό? Εδώ σήμερα το ακούμε και μας δυσκολεύει. Τότε μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το τόσο βαθύ νόημα? Σίγουρα χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπορεί να τα καταλάβει τα πάντα ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί που αντέχει η ανθρώπινη φύση. Είπε ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Γιατί ο Χριστός από όλα τα ονόματα του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη προτιμούσε να χρησιμοποιεί πάντοτε το Υιός του ανθρώπου? Πάλι δεν τους δυσκόλευε να το καταλάβουνε? Είναι μεσσιανικός όρος. Ο Μεσσίας είχε διάφορες ονομασίες. Και αυτή που ο Κύριος χρησιμοποιούσε ήταν Υιός του ανθρώπου, για να μας δείξει ότι κατά αλήθεια έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι σημαντικό για τη σωτηρία μας, γιατί αν ο Θεός δεν γινόταν κατά αλήθεια άνθρωπος, τότε δεν θα σωζόμαστε κατά αλήθεια κι εμείς. Θα σωζόμαστε φανταστικά, φαινομενικά, συναισθηματικά, αλλά όχι κατά αλήθεια. Και επειδή όλη η αλήθεια της σαρκώσεως έγκυται στο γεγονός ότι κατά πραγματικότητα ο Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος, παραμένοντας τέλειος Θεός, έγινε τέλειος άνθρωπος, δηλαδή όχι 50% Θεός και 50% άνθρωπος σε μια υπόσταση, αλλά 100% Θεός και 100% άνθρωπος στο ένα άνθρωπο πρόσωπο του Κυρίου μας του Χριστού. Λέει και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Στην Αγία Γραφή το φίδι θεωρείται προσωποποίηση του κακού. Γιατί ο Θεός δίνει εντολή να υψωθεί χάλκινο φίδι στην έρημο? Διότι ο Όφης ήταν αυτό το θηρίο το οποίο επέδραμε κάτω των Εβραίων. Αλλά μας θυμίζει και τον προαιώνιον εκείνον, όχι προαιώνιο, τον Όφη στον Παράδεισο, ο οποίος απάτησε τους πρωτοπλάστους, που ήταν ο διάβολος βέβαια, και μας θυμίζει την πτώση του Αδάμ. Και ο Κύριος έγινε άνθρωπος και για να εξαπατήσει τον διάβολο και να προχωρήσει στη σταυρική θυσία του και στην ανάστασή του και να σώσει δια του εαυτού του τον άνθρωπο. Και πώς συνδέεται το φίδι με το σταυρό τώρα? Ο σταυρός ήταν το όπλο το οποίο κατετρόπωσε τον αρχαίο Όφη, τον διάβολο.
Ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη σύνδεση μεταξύ της ύψωσης του φιδιού και της Σταύρωσης, γιατί ο Σταυρός που θα υψωθεί στις εκκλησίες μας στις 14 Σεπτεμβρίου θα υψωθεί κενός, χωρίς το σώμα του Χριστού? Καμιά φορά δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στους συμβολισμούς της εκκλησίας. Αυτό είναι μια τοπική λειτουργική συνήθεια για να μας δείξει ότι ο Σταυρός είναι τίμιος και ζωηφόρος, αλλά έγινε τίμιος και ζωηφόρος με τη θυσία του Χριστού μας. Και ως εκ τούτου, ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός που δίδει δύναμη στον Σταυρό των δικών του και μας έδωσε τον Σταυρό του πλέον ως όπλον μάχης και ειρήνης και πολέμου και νίκης κατά του διαβόλου. Ο Τίμιος Σταυρός, αυτός είναι ο ζωπιός Σταυρός του Χριστού μας που μας σώζει από την αμαρτία. Γιατί όμως εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει το σώμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό? Αυτό δεν το έχουμε λειτουργικά εμείς εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος στον ελλαδικό χώρο να γίνεται αυτό. Πάντως ο εσταυρωμένος Κύριος είναι ταυτισμένος με τον Σταυρό του. Γιατί δεν είπε καθαρά στους ακροατές του ότι σε λίγο θα σταυρωθώ, αλλά τους παρέψησε σε σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης? Διότι ο Χριστός ήθελε να δώσει στους Εβραίους την βεβαιότητα ότι αυτός ήταν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Ότι όλα αυτά τα οποία έπαθε ο Χριστός μας προδιατυπώθησαν και προλέχθησαν και προφητεύθησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήταν η νοσταλγία των εθνών. Αυτόν περίμενε ο κόσμος όλος. Αυτός είναι η προσδοκία του κόσμου. Και ποια είναι η συμβολική διαφορά των ανθρώπων που κοιτούσαν το φίδι και θεραπευόντουσαν από τα δαγκώματα των φιδιών σε σχέση με τον άνθρωπο που απλά κοιτάζει τον Σταυρό και τον εσταυρωμένο Χριστό? Μα όταν κοιτάζουμε τον εσταυρωμένο Χριστό μας, τότε τον επικαλούμαστε και το ελπίζουμε σε Αυτόν. Και επικαλούμαστε τη χάρη Του και τη βοήθειά Του. Δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα στον Τίμιο Σταυρό. Είναι επίκληση του Χριστού μας. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη κοιτούσαν οι άνθρωποι το φίδι και θεραπευόντουσαν. Εμείς φτάνει μόνο να κοιτάζουμε το σημείο του Σταυρού για να θεραπευτούμε? Εάν επικαλούμεθα την χάρη του ζωηφόρου Σταυρού μπορούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό σαν είναι πρόσωπο. Λέει «Σταυρέ του Χριστού Πανάγια, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Μιλάς στο Σταυρό σαν να απευθύνεται σε πρόσωπο, διότι ο Σταυρός μας έχει μπροστά μας τον εσταυρωμένο Χριστό. Μιλούμε στον Χριστό βασικά. Άρα και εμάς, γέροντας στη συνείδησή μας, την προσευχή μας, πρέπει να το βλέπουμε ως πρόσωπο? Τον εσταυρωμένο Χριστό να βλέπουμε πάντοτε. Μια φορά ήρθε ένας ιερέας εκεί στον Άγιο Παΐσιο και φορούσε ένα σταυρό χρυσό μεγάλο. Και ο γέροντας πήρε το σταυρό, τον ασπάστηκε και του λέει «Πάτερ μου, τον εσταυρωμένο να φοράς, όχι μόνο το σταυρό». Διότι ο σταυρός σαν γεωμετρικό σχήμα είναι ένα σχήμα. Ο εσταυρωμένος Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη στο σταυρό του Χριστού μας. Ο Κύριος είπε «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι», γιατί δεν είπε «το κρέμασε», αφού ουσιαστικά τον Χριστό τον κρέμασαν στο σταυρό? Ύψωσης ήταν πιο σαφής, διότι όταν έλεγαν ότι εσταύρωσαν κάποιον άνθρωπο, τον ύψωναν εκεί και τον έβλεπαν όλοι. Ήταν τεράστιος ο σταυρός και ήταν θέμα που το έβλεπαν όλοι από παντού. Λέει στη συνέχεια, γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τι φανερώνει αυτό το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο»? Φανερώνει το απερίγραπτο. Δεν μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα η αγάπη είναι τέλεια κίνησης. Δεν έχει όρια ακόμα και στον άνθρωπο. Πόσο μάλλον στον Θεό, που είναι αγάπη, αυτοαγάπη ο ίδιος. Δεν μπορούσε να εκφραστεί άλλος πως αυτό το απέραντο μεγαλείο και μέγεθος, το απεριόριστο μέγεθος της θεοπρεπούς αγάπης. Και τι έκανε το Θεό να αγαπήσει τόσο πολύ τον κόσμο? Η αγάπη Του.
Αλλά ο Θεός δεν υπόκειται στον εαυτόν Του. Αλλά ο ίδιος η θέληση να αγαπήσει τον άνθρωπο. Εμείς καμιά φορά αγαπούμε και τους άλλους λόγω φυσικής σχέσης και φυσικής ανάγκης. Ο Θεός δεν υπόκειται σε φυσικές ανάγκες. Αλλά θέλει και αγαπά τον άνθρωπο. Θέλει. Γι' αυτό και θέλησε να κάνει τον άνθρωπο εικόνα δική του. Για να τον αγαπά, για να τον έχει δίπλα του, για να τον πάρει κοντά του. Που τελικά αυτό έκανε ο Χριστός μας. Όταν σταυρώθη, αναισθήθηκε, ανελήφθη, επήρε το ανθρώπινο πρόσλημα και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Γιώτα, μπορούμε εμείς πραγματικά να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού? Αδύνατο. Μπορούμε να την βιώσουμε μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, ούτε για να την βιώσουμε απόλυτα. Είναι αδύνατο να μπούμε σε αυτό το πέλαγος. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, Άγιοι, πώς καταλάβαν την αγάπη του Θεού? Μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είχα πάει το 1983, τα Χριστούγεννα, και μια όλη μέρα κοντά του, τη μέρα του Χριστουγέννου. Και μου λέει, ήταν μόνος του, δεν είχε κόσμο, ήταν χειμώνας, ήταν βαρύ χειμωνιά, και καθίσαμε εκεί στο κελάκι του στη Σόμπα και μου λέει, πριν 8 χρόνια περίπου, μεταποιήθηκε η αγάπη, η τεράστια αγάπη που είχα στον Θεό, σε αγάπη για τον άνθρωπο. Αλλά προηγουμένως είχα τόση πολύ αγάπη προς τον Θεό που πολλές φορές έπεφτα κάτω και δεν μπορούσα να περπατήσω. Και μια φορά βρισκόμενος καθοδόν να πάω κάπου, αισθανόμουν τόση πολύ την αγάπη του Θεού που έπεσα κάτω στο δρόμο. Και ήθελα να σηκωστώ και δεν μπορούσα. Τα κόκαλα μου ήταν σαν λαμπάδες, λίγες σαν λαμπάδες. Φλεγόμουν ολόκληρος από την αγάπη του Θεού και δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Και σκεφτόμουν να μην με δει και ένας άνθρωπος να με παρεξηγήσει. Δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι την έζησαν μέχρι σαν σημείο που άντεχαν. Από εκεί πέρα ήταν αδύνατο, αφού μάλιστα μου είπε ο Γέροντας και το έτσι συνάντησα και σε άλλους Αγίους, ότι παρακαλούσαν τον Θεό να πάρει λίγο τη χάρη του. Δεν αντέχα άλλο, θα πέθνησκα. Αν αυτό είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος. Χάρης Θεού, βέβαια. Τώρα, η αγάπη του Θεού είναι, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μια συναισθηματική τοποθέτηση ή είναι ιστορικό γεγονός? Η αγάπη του Θεού είναι τα πάντα στον άνθρωπο. Και αίσθηση και ιστορικό γεγονός και ψυχικό και πνευματικό και διανοητικό και σωματικό. Όλος ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό. Όλα τα κύτταρα της ύπαρξής του. Αν μπορούμε να χωρίσουμε τον άνθρωπο στα κύτταρα του, πώς να πούμε το πιο μικρό πράγμα, τα κύτταρα δεν είναι. Όλα αυτά τα κύτταρα αγαπούν τον Θεό και φλέγονται από την αγάπη του Θεού. Και πώς αυτά τα λόγια, το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο», μπορούν να αποτελέσουν το δρόμο της ζωής μας? Όταν η καρδία μας γευθεί την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί ούτε να προφέρει τα λόγια αυτά. Δεν μπορεί, δεν αντέχει δηλαδή σε αυτήν την αίσθηση αυτής της περιγραφής. Ούτω γαργάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα πώς να συλλάβεις αυτό το πράγμα, είναι αδύνατο. Και αν το γευθείς, διαλύεσαι ολόκληρος. Δεν μπορεί να το αντέξεις. Λέει, έδωσε τον Υιό του. Τι σημαίνει τον έδωσε? Τον έστειλε και τον έδωσε στον άνθρωπο για να τον απολαύσει ο άνθρωπος και να ενωθεί μαζί του. Όπως εμείς στην Αγία μας Εκκλησία κοινωνούμε τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας και γινόμεθα ένα μαζί του. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει, «Η να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια». Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει εις αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνια. Τι αρκεί να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να ισχύσει το «Η να πας», δηλαδή το «για να μην χαθεί κανένας»? Σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, όχι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποια μερίδα ανθρώπων, όχι μια ας πούμε εκλεχτή μερίδα ανθρώπων, αλλά κάθε άνθρωπος, η να πας,
ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει, όπου και αν βρίσκεται, όσες αμαρτίες και αν έχει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και τον επικαλείται και αγωνίζεται και ταπεινώνεται και μετανοεί κυρίως αυτό, όταν μετανοεί και ταπεινώνεται, τότε δεν απόλυται, δεν χάνεται ο άνθρωπος αυτός, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Και τελειώνει το κείμενο, γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε εμείς σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την κλίση? Μέσα από την πρακτική ζωή μας, τη στηρίσεως των Αγίων Εντολών του Χριστού μας. Αλλά μπορώ να πω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού απολύτως. Όχι διότι οι εντολές είναι βαριές, αλλά γιατί εμείς είμαστε αδύνατοι. Και όπως είπαμε και άλλες φορές και προηγουμένως, εκείνο που θα μας σώσει είναι μετάνοια, ταπείνωσης. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε, απλά, ταπεινά, ισορροπημένα, ήσυχα. Και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, με την ίδια ταπείνωση να τα αντιμετωπίζουμε και να μετανοούμε. Και ο Θεός τον μετανοούν τον άνθρωπο, τον δέχεται, δεν τον αποστρέφεται ποτέ. Αν δεν κάνω λάθος, Γέροντα, ο ίδιος Νικόδημος περικοπής αυτές, δεν ήταν και εκείνος που υπερασπίστηκε το Χριστό στο συνέδριο και ήταν αυτός που έγινε φίλος του και ξεκρέμασε το Χριστό από το Σταυρό. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ο σπόρος του Λόγου του Θεού να πέσει σε αγαρθή καρδιά για να γίνουμε και εμείς υπερασπιστές και φίλοι του Χριστού? Είναι σημαντικό η καρδία μας να είναι δεχτική της Θείας Χάριτος. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δώσουμε την καρδιά μας εις υποδοχή του Λόγου του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να το κάνει εκείνος. Εμείς δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν τα καταφέρνουμε. Δεν είμαστε σε θέση να έρθουμε σε Αυτόν. Ας τον παρακαλέσουμε να γίνει Αυτός για μας ιατρός και σωτήρας μας και οδηγός μας. Αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός να ελέησει και εμάς. Όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, αυτό θέλουμε να πούμε. Να μας ελέησει και να μας σώσει. Πάντως, Γέροντα, αν καταλάβουμε, τώρα τολμώ να το πω έστω και λίγο, τι είναι η αγάπη του Θεού και τι είναι Σταυρός, θα αλλάξει και η προσευχή μας εντελώς. Δεν θα μείνουμε στην ύπαρξη, θα γίνουμε σκόνη, θα διαλυθούμε. Μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι ο Θεός έχει μια απέραντη καλοσύνη. Νομίζω είναι πιο γήινη έκφραση από την αγάπη που καμιά φορά, όπως είπαμε, δεν την πιάνουμε τις περισσότερες φορές. Μιλήστε μας για αυτή την καλοσύνη του Θεού. Στο Άγιον Όρος οι γεροντάδες μας έλεγαν ο καλός Θεός. Δηλαδή αυτή η καλοσύνη, η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, το φως, όλα τα καλά του κόσμου στον απέραντο βαθμό βρίσκονται στον Θεό μας και Πατέρα μας. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί γεγονός όχι μόνο της ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά γεγονός με ιδιαίτερο νόημα στην ύπαρξη του καθενός μας ξεχωριστά? Διότι δια του Σταυρού ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Και ο Χριστός μας δια του Τιμίου Σταυρού ως ιστορικού γεγονότος μας έσωσε. Δια του Τιμίου Σταυρού εμείς πολεμούμε τον αντίδικον διάβολο και τον κατατροπώνει η χάρις του και η δύναμής του, αλλά και δια του Τιμίου Σταυρού ως νοήματος ζωής προχωρούμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας. Αγαπώντες τον Θεό και αγαπώντες τους ανθρώπους μας, οριζοντίως και καθέτως. Και πορευόμενοι κι εμείς σταυρώνοντας τα πάθη μας και την αμαρτία και εκβάλλοντας τα από τον εαυτό μας και εισάγουμε με τη δύναμη του Σταυρού τη χάρη του Θεού και τον αγιασμό μας. Και πώς σχετίζεται αυτή η εκούσια ύψωση του Χριστού Σταυρού με το βάπτισμά μας? Το βάπτισμά μας είναι το βάπτισμα στην ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Αποθνήθηκε ο παλαιός άνθρωπος και γεννάται ο νέος άνθρωπος. Ο οποίος βέβαια ενεργοποιείται μέσα από την αγώνα και την άσκηση στη συνέχεια του βαπτιζομένου, αλλά είναι το μυστήριο της ταφής και της Αναστάσεως του κάθε ενός από εμάς, που μειούμεθα και βιώνουμε και γευόμαστε και αναδεχόμαστε
το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού μας. Αν μου επιτρέπετε έκφραση, Γέροντα, γιατί δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο χριστιανισμός της Πολυθρόνας, σε εισαγωγικά, με το χριστιανισμό του Σταυρού του Ευαγγελικού Μηνύματος? Δεν υπάρχει Σταυρός της Πολυθρόνας. Η Πολυθρόνα είναι άνεση, είναι απώλεια. Είναι η πλατεία και η βρύχωρος οδός. Δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με τη σταύρωση του ανθρώπου, η οποία είναι ζωηφόρος όμως, διότι αποθνήσκε ο παλαιός άνθρωπος και ζει ο νέος και γίνεται υγιής ο άνθρωπος και απελευθερώνεται από την αρρώστια, από την ασθένεια, από τον θάνατο. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε η πίστη μας να παρακολουθεί αυτή τη σταυρωτική ζωή του Χριστού? Εάν τηρούμε τις άγιες συντολές του Χριστού μας με ακρίβεια και εκεί που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε και ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία μας, αυτό είναι το τέλειο υπόδειγμα ζωής που μας παρέδωσε ο Χριστός. Και πότε κινδυνεύουν να γίνουν φθηνές σημαίες και λάβαρα της Ορθοδοξίας? Είναι η νηστεία, το κομποσκήνι, ο προσκυνηματικός τουρισμός, ο εκκλησιαστικός εθνοφιλετισμός, όλα αυτά. Πότε γίνονται φθηνά πια? Όλα αυτά χρειάζονται όταν μας οδηγούν στην καταλήθεια ένωσή μας με τον Χριστό. Όταν δεν μας οδηγούν εκεί και μας οδηγούν σε άλλα πράγματα εγωιστικά, φανταστικά, αρρωστημένα, που μας χωρίζουν κατ' ουσίαν από τον Χριστό και δεν γινόμαστε πραγματικά μαθητές Του και δεν έχουμε την εικόνα του Χριστού πάνω μας, διότι ο φανατισμός είναι μίσος, είναι κακία, είναι εγωισμός. Δεν μπορεί ο φανατικός άνθρωπος να είναι μαθητής του Χριστού, που είναι αγάπη, είναι προώτης, είναι ειρήνη, αλλά είναι και αλήθεια. Είναι απόλυτα αληθής ο μαθητής του Χριστού, αλλά και απόλυτα επίοικης και πράος και ταπεινός και συγκαταβατικός σε κάθε άνθρωπο. Δεν προδίδει την αλήθεια, την πίστη, την Εκκλησία, αλλά με αγάπη απόλυτη δίδει τη σωτηρία μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κάθε άνθρωπο. Τώρα, καμιά φορά όλα αυτά για τον Χριστό τα ακούμε δυστυχώς με παγωμένη καρδιά και αδιαφορία πολλές φορές. Εφόσον η ψυχή δόθηκε από το Θεό σε εμάς, ακριβώς γι' αυτό το σκοπό, πώς δεν ανοίγει, δεν θερμαίνεται αυτόματα το ακούμε όλα αυτά και φερόμαστε ανόητα? Τα πάθη μας είναι αυτά που μας εμποδίζουν. Αυτά τα πάθη τα οποία δυστυχώς τα αγαπούμε και δεν τα αποδιώκουμε, δεν τα αποβάλλουμε. Γιατί μας αρέσουν, γιατί μας τρέφουν, γιατί παρέχουν ας πούμε μια ψεύτικη γλύκα στην καρδιά μας, η οποία όμως είναι θανατηφόρος. Και χρειάζεται η κάθαρση εκ των παθών, η οποία είναι λίγο στυφή στην αρχή. Είναι στριφνή, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση, θέλει κάθαρση. Όπως ένας άνθρωπος εξαρτημένος από ουσίες ή από οτιδήποτε άλλο που τον κάνει να εξαρτημένος, χρειάζεται μια περίοδο αποτοξίνωσης, που είναι πολύ δύσκολη για εκείνον. Αλλά ταυτόχρονα και ζωηφόρος, τον ελευθερώνει. Έτσι και εμείς πρέπει να αποτοξινωθούμε από την αμαρτία και να μπούμε μέσα στην αιώνια χάρη και χαρά του Χριστού μας. Και πάνω σε αυτό που λέτε, Γέροντα, τι είναι αυτή η δύναμη καταστροφική που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει να μην έχουμε ζωή και να μην έχουμε ζωή να δώσουμε κιόλας? Δηλαδή να κάνουμε γάμος και σε 5 μήνες να τα διαλύουμε μόνα, να μεγαλώνουμε καταστροφικά τα παιδιά μας. Τι φταίει τελικά, δηλαδή? Ο εγωισμός μας. Ο εγωισμός μας φταίει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο Χριστός μας παρέδωσε. Και ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον αγαπούμε. Αγαπούμε τον άλλον εφόσον μας αναπαύει εμάς. Η αμπάυση να μας αναπαύει, πάμε να τον αγαπούμε και διαρρήγνουμε σχέση μας. Και πώς η δύναμη του Σταυρού περνάει μέσα από τους Αγίους ανθρώπους και τους κάνει αγγέλους? Δηλαδή ένα φωνιά, μια πόρνη, τους παίρνει ο Θεός και τους παραδίδει αγγέλους. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού μας. Το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πώς ένας άνθρωπος
γίνεται άγγελος από τη μια στιγμή στην άλλη. Μέσα από το μυστήριο του Σταυρού, μέσα από τη σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από τον Χριστό τον Εσταυρωμένο, ο οποίος ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε για να μας μαλώσει ή να μας ξεφτελήσει ή να μας κάνει να αισθανθούμε άσχημα. Αλλά ήρθε να μας σώσει. Και πρέπει ο νους μας και η καρδιά μας να είναι στραμμένη σε αυτή τη σωτηρία. Όχι στην κρίση που μας μειώνει, αλλά στη σωτηρία μας και στην αγάπη του Θεού μας. Άρα, όσοι από εμάς δυστυχώς βλέπουμε την Εκκλησία ως μια θρησκευτική εξυπηρέτηση, πώς θα αλλάξουμε για να μάθουμε τι ζητάμε από το Σταυρό? Εάν μπούμε μέσα στην Εκκλησία με σωστές προϋποθέσεις και βρούμε καλόν οδηγό πνευματικό, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε την Εκκλησία ως γεγονός σωτηρίας. Δεν θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία θρησκευτικά, δηλαδή ως ένας χώρος που εξευμενίζει τον Θεό, αλλά θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία σε έναν χώρο που θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός που χρήζει θεραπείας, αλλά ο άνθρωπος θεραπεύεται. Ο άνθρωπος είναι ο ασθενής, ο νεκρός, ο οποίος χρήζει ανάγκης ιατρού. Και θεραπεύεται ο άνθρωπος μέσα από το Σταυρό του Χριστού μας, μέσα από το Πανάγιο Νέμα του που έδωσε την υπερόλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.